Ένα, δύο, Ναι. τρία. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του Γνώρισε τα Μουσεία της Πόλης. Είναι ιδιαίτερη η τιμή σήμερα και μεγάλη χαρά μας να έχουμε την κυρία Ελένη Μπουντουρέλη, η οποία θα κάνει τη σημερινή παρουσίαση του Μουσείου. Κυρία Μπουντουρέλη, γεια σας. Γεια σας, Καλησπέρα. καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Να πω απλά να ενημερώσω τους σπουδαστές και το κοινό μας παρακολουθεί ότι υπάρχει chat στο οποίο μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις και στο τέλος θα απαντήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα, πάρα πολύ σημαντική και για μένα, γιατί θεωρώ ότι οι φορείς πολιτισμού της κάθε πόλης, έτσι, της χώρας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι πολύ πιο κοντά. Έχω εγώ προσωπικά πολύ μεγάλη αγάπη για τους φορείς αυτού του πολιτισμού και των τεχνών απειθήτα. Έτσι, θα ήθελα να μας τα πείτε λίγο καλύτερα, να σας γνωρίσουμε, να δούμε ποιοι είστε, το Βεβαίως. έργο σας, τη δράση σας. Κυρία Μπουντουρέλη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους και όλου του μουσείου, όλου του τελογλίου. Ελπίζουμε να είναι η αρχή για μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία από εδώ και πέρα. Τόσο από μακριά όσο και από κοντά, όποτε και μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και ο υπέροχος κορονοϊός. Να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και ψύχρεμα αυτό το διάστημα. Και από εδώ και πέρα να βγαίνουμε λίγο παραπάνω, γιατί αρχίζουμε και λαλάμε σπίτι. Είναι η αλήθεια. Οπότε, εγώ θα ξεκινήσω τώρα με την παρουσίασή μου. Ό,τι χρειαστεί μπορείτε, αν θέλετε να με διακόψετε, και έπειτα θα υπάρχει και χρόνος, οπότε μην ανησυχείτε. Ξεκινάω εγώ να κάνω το διαμοιρασμό. Αν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα, μου λέτε. Βεβαίως. Μπορείτε να μοιραστείτε την παρουσίαση να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Τέλεια. Έχω μία μικρή χρονοκαθυστέρηση. Οπότε, αν συμβαίνει κάτι, θα το ακούω μετά. Ναι. Τέλεια. Μπορούμε να Ωραία. ξεκινήσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς είμαστε το Τελόγλου Ίδρυμα Τεχνών. Ελπίζω να μας ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι δεν μας γνωρίζουν. Είναι η αλήθεια. Μας ρωτάνε Τελόγλου, τι είναι αυτό, πού είστε, τι είστε, υπάρχετε, δεν υπάρχετε, τι είστε, είστε ένα φάντασμα. Είμαστε ένα μουσείο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είμαστε ένα μουσείο αφιερωμένο στην σύγχρονη και μοντέρνα ελληνική τέχνη ως επιτοπλίστων. Ελπίζω μετά το τέλος της παρουσίασης να μας μάθετε λίγο καλύτερα και να έρθετε να μας μάθετε και από κοντά, να μας δείτε από κοντά. Εγώ είμαι υπεύθυνη στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είμαι υπεύθυνη εδώ και 3 περίπου χρόνια, ενώ δουλεύω στο μουσείο στα εκπαιδευτικά προγράμματα γενικότερα τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω δουλέψει και σε άλλους φορείς της πόλης, απλά έμεινα περισσότερο χρονικό διάστημα στο Τελόγλιο. Θεωρώ ότι ήταν και λίγο συγκυριακή, θα λέγαμε, η παραμονή μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δουλεύω στο Τελόγλιο και πραγματικά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, συνέχεια αναπνέει. Αυτό λέμε και εμείς που δουλεύουμε σε αυτό. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω COVID υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, έχουν πάει πίσω πολλές από τις δράσεις μας, πολλές από τις εκθέσεις που θα θέλαμε να φέρουμε, αλλά δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Οπότε, ξεκινώντας, να μας γνωρίσετε ποιοι είμαστε στην ουσία και πού είμαστε για αρχή. Αυτός είναι ο χώρος μας, είναι η πρόσωψη του κτηρίου μας. Το κτίριο βρίσκεται επί της Αγίου Δημητρίου, είναι ακριβώς απέναντι από τα πανεπιστήμια, από την είσοδο της Πανεπιστημιούπολης. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, είναι αληθινά πολλά τα τετραγωνικά και σκεφτείτε ότι είμαστε τριόροφοι. Έχουμε ένα τεράστιο υπόγειο το οποίο είναι οι αποθήκες των έργων τέχνης μας. Είναι μια υπέροχη αυλή μπροστά. Τη χρησιμοποιούμε και αυτήν για εκθεσιακό χώρο. Έχουμε 2 αμφιθέατρα, ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό υπαίθριο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι ένας υπέροχος χώρος βλουσμένος στο φως. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερη, θα λέγαμε, πώς θα το πω, επένδυση για έργα τέχνης από το φως. Όταν φωτίζεις ένα έργο τέχνης σωστά, το αναδεικνύεις. Άμα το φωτίσεις παράξενη, υπό λάθος γωνία, εξαφανίζεται το έργο τέχνης. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φως. Και πραγματικά είναι ένας υπέροχος χώρος. Σκεφτείτε ότι έχουμε εργαστήρια εντός του κτηρίου για ενήλικες και παιδιά. Άμα παρατηρήσετε αυτό εδώ το μικρό του σπιτάκι, είναι ένα εργαστήριο για εφήβους και παιδιά, ανάλογα τώρα τη χρήση, το οποίο είναι μικρογραφία του εργαστηρίου του Μυρό στη Μαγιόρκα. Μέσα δηλαδή είναι διαμορφωμένο όπως ήταν και το εργαστήριο του Μυρό.
Υπάρχουν γλυπτά στην αυλή αναδιαστήματα. Θα δείτε διαφορετικά γλυπτά από πολλές εκθέσεις, από μία έκθεση, ένα κεντρικό γλυπτό, εργαστήρια που γίνονται έξω. Είναι ένας χώρος που ζει συνέχεια και αναπνέει. Οπότε ελπίζουμε από εδώ και πέρα, όταν περνάτε, να ρίχνετε και μια ματιά, να εστιάσετε στην ουσία το που είμαστε με στο μυαλό σας, να μην μας έχετε κάπου χαμένο στο διάστημα. Συνεχίζοντας, στην ουσία είμαστε ένα ίδρυμα το οποίο έχει στον πυρήνα του την δωρεά έργων τέχνης του Νέστορα και της Αλέκης Τέλογλου. Μιλάμε για μια συλλογή γύρω στα 9.000 έργα τέχνης, τα οποία τα δώρησαν μετά από το θάνατο του Νέστορα στο Αριστοτέλειο και έπειτα ιδρύθηκε και το Τελόγλου Ίδρυμα, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο που βλέπετε από το 1999. Οι στόχοι μας τώρα είναι σχετικά απλοί. Θέλουμε να γνωριστεί το κοινό με την τέχνη. Θέλουμε να υπάρχει μια συλλογή, μια καταγραφή και μια μελέτη της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα και γενικά των ντόπιων καλλιτεχνών επίσης. Θέλουμε να δημιουργηθούν συνθήκες συνεργασίας καλλιτεχνών, μελετητών της τέχνης, διαφορετικών ιδρυμάτων του εξωτερικού και του εσωτερικού. Θέλουμε να υπάρχει μια ουσιαστική επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης, όχι μόνο των παιδιών, γενικά όλων των ανθρώπων με τα έργα τέχνης, μέσα από τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσπαθούμε γενικά να είμαστε παρόντες, όπως μπορούμε κάθε φορά, όπως μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Και πραγματικά θεωρούμε ότι πέρσι και πρόπερσι ήταν πολύ δυνατές χρονιές, όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχεια. Λίγα λόγια για τον Νέστορα και την Αλέκη Τέλογλου. Όχι ότι θα το θυμάστε απαραίτητα, αλλά είναι καλό να γνωρίσετε λίγα πράγματα για το παρελθόν τους. Η Αλέκη Τέλογλου είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Ήρθαν με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Αγαπούσε πάρα πολύ τις τέχνες και ήθελε να σπουδάσει διακοσμητική εσωτερικών χώρων. Ωστόσο, από ό,τι κατάλαβα, πιέστηκε λίγο προς την ιατρική. Παρ' όλα αυτά, δεν άφησε ποτέ την τέχνη. Και θα το δείτε και στη συνέχεια. Θα μου πείτε, εντάξει, έχει 9.000 έργα, οπότε κάτι έγινε εκεί. Ο Νέστορας Τέλογλου ήταν ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Σμύρνη. Ήρθαν και αυτοί στην Θεσσαλονίκη. Σπουδές στην Ελβετία. Επιχειρηματική δραστηριότητα η οικογένειά του και ο ίδιος στη συνέχεια. Ωστόσο, η αγάπη και των δύο για την τέχνη ήταν τόσο ισχυρή που πραγματικά αφιέρωσαν τη ζωή τους αυτό. Τα παιδιά τους, επειδή δεν είχαν παιδιά ίδιοι, τα παιδιά τους ήταν τα έργα τέχνης τους. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο ταξίδευαν, τόσο συνέλεγαν, τόσο παρέμενε ενεργό το ενδιαφέρον τους και μη σας πω ακόμα πιο ενεργό όσο περνούσαν τα χρόνια. Οπότε και εμείς έχουμε αυτή την κληρονομιά πλέον από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Σας είπα και πριν ότι βεβαίως το Τελόγλιο είναι ένα ίδρυμα το οποίο στεγάζεται απέναντι από την Πανεπιστημιούπολη στην Αγίου Δημητρίου. Ωστόσο δεν είναι μόνο εκεί η παρουσία του. Η παρουσία του είναι και ψηφιακά και ιδιαίτερα λόγω COVID. Έπρεπε κάπως να δώσουμε και εμείς το παρόν. Επομένως στείλουμε σιγά σιγά μια νέα ιστοσελίδα. Ένα καινούριο blog, έχουμε πάντα ενεργό το Facebook μας, το οποίο πηγαίνει όλο και καλύτερα. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube, έχουμε ενεργό το Instagram, συνέχεια ανανεωμένο. Ένα SoundCloud, το οποίο έχει πάρα πολλά podcast σχετικά με ιστορία τέχνης, με μικρές διαλέξεις, με συζητήσεις μεταξύ καλλιτεχνών, μεταξύ των επιμελητών του Ιδρύματος, του κοινού. Είναι ένα υπέροχο, πραγματικά είναι ένα υπέροχο αρχείο που μπορείτε να ανατρέξετε να το βρείτε όποια στιγμή θέλετε. Και φυσικά έχουμε τα virtual tours, που αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μία μικρή βόλτα, να δείτε πώς είναι μέσα το μουσείο, έστω και ψηφιακά. Θα πάμε λοιπόν, θα σκούφανα, ελπίζω όχι, θα πάμε λοιπόν να δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η έκθεση για τον Νοβέλο Φινότη. Η έκθεση λοιπόν τελείωσε τώρα πριν από ένα μήνα σχεδόν, καθώς τα έργα μας έμειναν λόγω του κορονοϊού. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να τα γυρίσουμε πίσω και ξέμειναν όπως λέμε και εμείς, αλλά μιλάμε για έναν καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης, έναν καλλιτέχνη ο οποίος στην Ιταλία πραγματικά είναι μαέστρος του μαρμάρου. Τα έργα ήρθαν με φορτηγά, με νταλίκες από την Ιταλία, μαζί με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, πέρσι το Μάρτιο.
μια υπέροχη συνεργασία που πραγματικά νομίζω θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ο άνθρωπος είναι 85 χρονών και τα έργα του τα έχει σαν παιδιά του. Δεν έχω γνωρίσει πιο γλυκό άνθρωπο, πιο πράο, πιο ταπεινό. Πραγματικά ήταν μια υπέροχη συνεργασία και ένα από τα αγαπημένα μας γλυπτά όλων στο μουσείο ήταν το κεντρικό εδώ που παρατηρείτε, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Ρωμαίο και στο... Τρέλη, απλά να σας πω ότι δεν φαίνεται αυτό που βλέπετε. Έχετε ανοίξει κάποια καρτέλα? Ναι, έχω ανοίξει την παρουσίαση. Στην παρουσίαση φαίνονται τα links, φαίνεται και το ποντίκι σας. Α, γιατί? Σωράς. Μισό λεπτάκι να δω άμα διορθώνεται. Άμα μπορούμε να βγούμε και να ξαναπούμε. Με τον ήχο, γιατί σας άκουσα που είπατε, σας κούφανα, αλλά δεν άκουσα κάτι. Δεν ακούσατε. Ωραία. Τώρα μήπως βλέπετε? Τώρα δεν βλέπω τίποτα. Ούτε σας ούτε την παρουσίαση. Τώρα? Όχι. Τώρα? Δεν βλέπω κάτι. Κάνατε share screen όπως πριν την παρουσίαση? Ναι, 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 κανονικά. Δεν έχω εικόνα. Μισό λεπτάκι να δούμε ξανά. Κάντε share με ήχο την επιφάνειά σας, το desktop σας. Α, τώρα φαίνεται. Αυτό τώρα έχω. Φαίνεται. Α, πάρα ωραία. Πολύ. Τέλειο. Οπότε να τα ξαναπώ λίγο από την αρχή, αν θέλετε, για να δείτε κιόλας. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, οπότε γυρνάω λίγο πίσω. Λοιπόν, άμα παρατηρήσετε, μιλάμε για γλυπτά, τεράστιο μεγέθος. Μιλάμε για τόνους γλυπτών. Ήρθαν με 5 νταλίκες από την Ιταλία. Ο καλλιτέχνης τα συνόδευσε σαν να είναι παιδιά του. Και πραγματικά αυτό εδώ το κεντρικό που βλέπετε είναι αφιερωμένο στο Ρωμαίο και στον Ιουλιέτα. Ο ίδιος κατάγεται από τη Βερόνα, από ένα χωριό δίπλα τέλος πάντων στη Βερόνα και πραγματικά έχει εμπνευστεί από την ιστορία αυτή. Θα δείτε, θα μου πείτε γιατί ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ, γιατί πραγματικά είναι μαέστρος, είναι μάρμαρα. Αυτά που βλέπετε μπροστά σας ήταν ένα κομμάτι μάρμαρο μέσα σε ένα βουνό. Και ο άνθρωπος το πήρε και το σκάλισε και έχει φτιάξει με μια υπέροχη πλαστικότητα, με μια υπέροχη μαεστρία, πατουσάκια τα οποία νομίζω ότι θα τα πιάσεις. Θα μου πείτε τώρα τι βλέπω, τι είναι αυτά. Στην ουσία αντιπροσωπεύει τα υλικά, αντιπροσωπεύουν την αντιπαλότητα των δύο οικογενειών. Αυτά που βλέπετε να είναι μπηγμένα μέσα στα μαξιλάρια, είναι σαν δόρατα, είναι το σκληρό κομμάτι, είναι το μίσος των οικογενειών, ενώ τα μαξιλάρια, τα ανθρώπινα κομμάτια, αυτή η πλαστικότητα και η απαλότητα, θα λέγαμε, της πλαστικής, μας δίνει την αγάπη των δύο παιδιών. Και αν παρατηρήσετε εδώ μπροστά, υπάρχουν δύο πατουσάκια ενωμένα, τα οποία αναπτύσσονται προς τα πάνω σε μια μεγάλη κολόνα, γύρω στα 2,5-3 μέτρα, η οποία αντιπροσωπεύει την Ιουλιέτα. Και αν δείτε, είναι γονατιστή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το παρατηρήσετε, αν είναι καλή η εικόνα αυτή τη στιγμή. Φαίνονται μια χαρά. Φαίνονται όλα κανονικά, κύριε Μπλουμπλουμ. Τέλεια. Είναι η Ιουλιέτα γονατιστή, η οποία προσεύχεται για τον Ρωμαίο. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, μπορεί να ενθουσιάζομαι και από μόνη μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοια ευαισθησία σε καλλιτέχνη, τέτοια λεπτομέρεια στο μάρμαρο, το οποίο είναι ένα υλικό σκληρό. Μιλάμε ότι για να κουνηθεί αυτό, θέλαμε γερανό μέσα στο μουσείο. Οπότε δείτε με πόση ευαισθησία πλάθει το μάρμαρο, με πόση ευαισθησία πλάθει το σώμα γενικά. Αυτό εδώ το γλυπτό είναι ένα γλυπτό το οποίο αναφέρεται στο Τσερνόμπιλ, στην καταστροφή. Και άμα το παρατηρήσετε από λίγο πιο κοντά, θα δείτε ότι το σώμα είναι, θα λέγαμε, γδαρμένο. Είναι λίγο φαγωμένο. Είναι επίτηδες έτσι για να αντιπροσωπεύσει την καταστροφή του σώματος, την φθορά, την ταλαιπωρία, την επέμβαση, θα λέγαμε, από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Το ίδιο παρατηρούμε πέραν του μαρμάρου και στο μέταλλο. Ένα γλυπτό το οποίο πραγματικά νομίζω ότι ήταν το αγαπημένο σχεδόν όλων των επισκεπτών, η μεγάλη κόμπρα. Είναι μέταλλο, είναι χυτό μέταλλο. Δείτε με πόση λεπτομέρεια φαίνονται οι τένοντες, με πόση λεπτομέρεια φαίνεται το στέρνο, με πόση λεπτομέρεια φαίνονται οι μυς στη γάμπα.
Και το έργο αυτό αντιπροσωπεύει τον πόλεμο του Κόλπου του 1991, όπου ο Φινότι μας είπε ότι εμπνεύστηκε από ένα πουλί λόγω της καταστροφής της Πετρελαϊκής. Υπήρχε μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ, ένα πουλί καλυμμένο με πετρέλαιο να προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του και να μην μπορεί. Και από αυτό εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης και έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο σαν φίδι, το οποίο προσπαθεί να ελιχθεί και να ξεφύγει από αυτό που τον κρατάει, αλλά παρόλα αυτά βυθίζεται στην άβυσο, γιατί τραβιέται προς τα κάτω. Και ίσως το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι από όλα είναι αυτό το χέρι εδώ, το οποίο μπορείτε να το μεταφράσετε εσείς βέβαια όπως θέλετε, να το μεταφράσετε σαν μια προσπάθεια κάποιος να τον βοηθήσει ή να βγει από εκεί. Μη σας τα απολογώ, κάθε κομμάτι της έκθεσης έχει και μια ιστορία από πίσω. Κάθε κομμάτι κρύβει και μια αλήθεια, θα λέγαμε, από τον καλλιτέχνη. Περνάω πίσω στην παρουσίαση, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Ναι, φαίνεται κανονικά. Φαίνονται όλα κανονικά. Τέλεια. Οπότε, πέραν των κομματιών που μπορείτε να μας βρείτε ψηφιακά, οπότε έχουμε μέσα στιγμής δύο κομμάτια, το ψηφιακό τελόγλιο, το τελόγλιο στην Αγίου Δημητρίου, και έχουμε και την οικία τέλογλου, που είναι στην ουσία το σπίτι του ζευγαριού, του Ισαλίκης και του Νέστορα, το οποίο βρίσκεται στην Αριστοτέλους, ακριβώς πάνω από το Ολύμπιον. Στον τελευταίο όροφο έχει μια απίστευτη θέα, και όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, η Αλίκη βρίσκεται εδώ στα αριστερά σας. Βλέπουμε ακόμα το γλυπτό, έτσι, την προηγούμενη εικόνα. Να δοκιμάσουμε λίγο να... Ναι, βεβαίως. Τώρα. Τώρα βλέπουμε το Messenger. Συμβαίνουν, παιδιά, είναι ο δαίμονας της τεχνολογίας. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μήπως να το κλείσουμε, να το ξανανοίξουμε. Ωραία, ναι, καλύτερα. Όπως πριν καλύτερα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να φορτώσει λογικά. Τέλεια. Τώρα βλέπουμε το PowerPoint, την παρουσίαση. Ωραία. Τέλεια. Οπότε, θα μάθετε απ' έξω όλα. Οπότε... Θα έχουμε ερωτήσεις. Εμπέδωση και κατανόησης. Τεστ μετά. Οπότε, άμα παρατηρήσετε εδώ, βλέπετε την οικία Τέλογλου που βρίσκεται στην Αριστοτέλους. Το σπίτι τους πραγματικά ήταν γκαλερί. Δεν υπήρχε τείχος ελεύθερος που να μην υπάρχει ένα εργοτέχνης, ένα μικρό γλυπτό χωμένο σε ένα ράφι. Και μάλιστα, από όσο μου έχουν μεταφέρει οι συνάδελφοι πιο παλιοί, ίσως και κάποιοι που είχαν γνωρίσει και την Αλίκη, τα μετακινούσε συνέχεια. Δεν τα άφηνε σε ησυχία, το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί. Η οικία Τέλογλου, ακόμα και σήμερα, λειτουργεί σαν ένας μικρός εκθεσιακός χώρος. Διοργανώνονται μικρές ξεναγήσεις, μικρά εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη δυνατότητα για να φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, παραμένει ενεργή. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Τελογλίου και η οικία Τέλογλου. Συνεχίζοντας, μιλήσαμε αρκετές φορές για την συλλογή των Τέλογλου. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε τι είναι μια συλλογή, αλλά έτσι για να μιλάμε με την ίδια ορολογία, να σας πω ότι η συλλογή στην ουσία είναι μια συγκέντρωση αντικειμένων που έχουν κάποια χαρακτηριστικά κοινά. Αυτά τα χαρακτηριστικά τώρα μπορεί να είναι είτε φυσικά χαρακτηριστικά, είτε νοηματικά χαρακτηριστικά. Είτε δηλαδή να είναι, για παράδειγμα, πετρώματα, τα οποία είναι όλα, ας πούμε, τι να σας πω, αμέθιστη, για παράδειγμα. Ή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, για να μιλάμε επί της ουσίας, έργα τέχνης, τα οποία να τα συνδέει κάποιος νοηματικά μεταξύ τους. Αυτός που συνήθως τα συνδέει είναι ο επιμελητής της συλλογής, ο συλλέκτης, ο οποίος πολλές φορές λαμβάνει και την γνώμη ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τέχνη, ιστορικών τέχνης, εκτιμητών τέχνης, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του έργου τέχνης και η προέλευσή του. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στο «αύρικα κάτι μου αρέσει, το αγοράζω». Για να αποδείξετε την αξία του, να αποδείξετε ότι δεν είναι παράνομη η αγοροπολισία και ότι πραγματικά ξέρετε από πού το βρήκατε, σε ποιον άνοικε πριν και ότι εσείς το λάβατε νόμιμα, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε ένα κομμάτι. Ακόμα και αν σας μεταφέρετε μια ολόκληρη συλλογή, πρέπει κάθε κομμάτι να ξέρετε από πού υπήρχε πριν, πού είχε εκτεθεί, ποιος το είχε κτλ.
Οπότε θα μου πείτε τώρα γιατί συλλέγουμε. Μεγάλη ιστορία, η ιστορία της συλλογής. Ξεκινήσαμε από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ. Οι μελετητές εντοπίζουν τις πρώτες συλλογές στην ελληνιστική περίοδο. Μιλάμε για το 323 π.Χ. Η πρώτη δημόσια συλλογή, στη βιβλιογραφία τουλάχιστον, θεωρείται ότι υπήρχε στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Από εκεί και μετά υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, μουσιολογία, η οποία ελέγχει, εκτιμεί και αναλύει την αξία της συλλογής, την αξιοποίησή της και τους λόγους πίσω από αυτήν τη συλλογή. Μπορώ πολύ περιληπτικά να σας εξηγήσω πως η συλλογή είναι κάτι το οποίο θέλει ο συλλέκτης να μείνει στη μνήμη. Θέλει να παραμείνει, να το θυμόμαστε όλοι, να παραμείνει και αυτός μερικές φορές, αλλά και το αντικείμενο. Είτε γιατί το αντικείμενο είναι πολύ σπάνιο, μοναδικό, έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά το θέμα είναι ότι η αξία του αντικειμένου μπορεί να είναι και προσωπική. Μπορεί να είναι βιωματική, μπορεί να είναι προσωπική. Επομένως, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη πίσω από την συλλογή και το πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να την εκτιμήσουμε. Παρ' όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι τον 15ο-16ο αιώνα έγιναν οι πρώτες, θα λέγαμε, ανακαλύψεις νέων περιοχών, νέων χωρών, όπου οι εξερευνητές, επιστρέφοντας πίσω στις πατρίδες τους, στη μητέρα χώρα, έφερναν πάντα κάποια αντικείμενα. Θα ήταν παράξενα φυτά, θα ήταν παράξενα μικρά γλυπτά, θα ήταν κάποια πετρώματα, θα ήταν κομμάτια από μάσκες ηθαγενών ή ό,τι τους φαινόταν παράξενο τέλος πάντων, μπορεί σε εμάς να μην έβγαζε λογική τώρα, αλλά γι' αυτό ήταν κάτι εξωπερίεργο. Οπότε όλα αυτά τα αντικείμενα με την επιστροφή τους στην μητέρα πατρίδα τα τοποθετούσαν μέσα σε καμπίνες, βιτρίνες σκεφτείτε, τα οποία στα γαλλικά ονομάζονται καμπινέ de curiosité, που σημαίνει καμπίνες της περιέργειας, και ήταν ανοιχτές προς το κοινό, βασικά όχι προς όλους, προς τους πλούσιους φίλους τους, ώστε να μπορούν να μπουν και να δουν και εκείνη τι συμβαίνει σε εκείνη την παράξενη χώρα. Οπότε εκεί απαντάμε με μια πιο συστηματική συγκέντρωση αντικειμένων προς έκθεση, αν θέλετε. Δεν θα αναπτυχθώ παραπάνω, μην σας μπερδέψω, ωστόσο η συλλογή είναι ο πυρήνας του τελογλίου. Μιλάμε για περίπου 9.000 έργα τέχνης, 19ου αιώνα, τέλη 18ου, κυρίως Ελλήνων, ως επιτοπλίστων ζωγραφική. Και στη φωτογραφία εδώ θα δείτε τα ερμάρια μας, τα ικριώματα όπως ονομάζονται, εκεί που φυλάσσουμε δηλαδή στις αποθήκες μας τα έργα τέχνης. Κάθε χώρος έχει συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και υγρασίας ώστε να διατηρούνται τα έργα και φυσικά υπάρχει και συντηρήτρια η οποία τα ελέγχει κάθε τόσο. Και επίσης μπορείτε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να τα βρείτε και εσείς online πλέον τα έργα, αν θέλετε να τα παρατηρήσετε από πιο κοντά ή να μάθετε την ιστορία τους. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα μικρό βίντεο. Τέλεια, άλλαξε η κεφάλαια, βλέπουμε κανονικά, να ξέρετε. Ωραία. Θα προσπαθήσω τώρα εγώ ξανά, ελπίζω και εύχομαι, να σας δείξω ένα μικρό βίντεο για το πώς μπορούμε με νέα μέσα να αξιοποιήσουμε έργα από τη συλλογή. Δηλαδή, μη φαντάζεστε ότι απλά θα μπείτε σε ένα μουσείο, θα δείτε ένα άσπρο χώρο και θα δείτε εκεί πεταμένα στον τοίχο έργα. Τα έργα έχουν πάντα μία ιστορία από πίσω, μία ιστορία στην οποία εμείς, την οποία εμείς ακολουθούμε για να τα δείξουμε σε εσάς και επίσης είναι και εργαλεία για να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία αν θέλουμε να τα αναδείξουμε ή να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιο πρόγραμμα. Όπως για παράδειγμα εδώ, μακάρι να το δείτε, εγώ. Θα βγει κάποιο αναδυόμενο παράθυρο, είναι υπερσύνδεσμος. Είναι. Μήπως να κλείσετε μερικές από τις καρτέλες που δεν χρειάζεστε, μήπως έχει βαρύνει ο browser, να κλείσουμε, να ανοίξουμε πάλι κιόλας μία τη σύνδεση στο βίντεο κατευθείαν. Ναι, βεβαίως, μισό λεπτάκι. Ναι. Ωραία. Τώρα έχω πατήσει εγώ ξανά διαμοιρασμό. Ελπίζω να φαίνεται. Να συμπεριλαμβάνει και ήχο, σωστά. Ναι. Δεν βλέπω κάτι. Για δοκιμάστε ξανά μία να κλείσετε και να ανοίξετε. Ναι.
τώρα. Περιμένω να του δώσω λίγο χρόνο, δεν βλέπω κάτι. Έχετε κάνει share screen, έτσι? Ναι, κανονικά, με ήχο. Δεν βλέπω, ακόμα δεν βλέπω κάτι. Μπορώ, αν θέλετε, να προχωρήσω και αν μας το επιτρέψουν εσύ. Α, όχι, το βλέπω. Βλέπω τι γίνεται. Όχι, με ακούτε? Δεν βλέπω την παρουσίασή σας ακόμα. Δεν φαίνεται. Ακόμα, τώρα. Τώρα φαίνεται κανονικά. Τώρα τη βλέπουμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα μικρό βίντεο, μια σύνθεση με μερικά από τα έργα της συλλογής μας, ώστε να δείτε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από την έκθεση στο μουσείο. Ήταν ένα βίντεο από τον κύριο Ντούσια και ο sound designer ήταν ο Μάριος Αριστόπουλος, εξαιρετικοί συνεργάτες και οι δύο. Και πραγματικά συνέχεια μας κάνουν απίστευτη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε επιστρέψει στην παρουσίαση. Μπορώ να βγω και να ξαναβγω. Ναι, το βιντεάκι φάνηκε κανονικά. Ωραία. Και τώρα επιστρέφω πίσω στην παρουσίαση, όπως πριν, να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Συνεχίζω, λοιπόν. Έπειτα από τη συλλογή υπάρχουν και οι εκθέσεις. Όπως σας ανέφερα πριν, εδώ παρατηρείτε φωτογραφίες από την έκθεση του Novello Finotti. Εμείς σαν Ίδρυμα έχουμε την πολιτική να έχουμε και περιοδικές εκθέσεις και μόνιμες, που σημαίνει ότι η έκθεση του Novello Finotti ήταν μια περιοδική έκθεση. Ήρθε δηλαδή ένας δανεισμός, θα λέγαμε, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έπειτα θα γύρναγε πίσω στον φορέα, στο μουσείο, στο ίδρυμα το οποίο ανήκει. Άλλα μουσεία έχουν την πολιτική να έχουν σταθερές εκθέσεις, μόνιμες εκθέσεις, και να δουλεύουν πάνω σε αυτές μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εμείς συνήθως αλλάζουμε. Μόνο για το 2020 σκεφτείτε ότι είχαμε τόσες εκθέσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολλές και το 19 είχαμε ακόμα περισσότερες. Και σκεφτείτε ότι για να γίνει μια τέτοια έκθεση πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολλά τμήματα του μουσείου. Πρέπει να συνεργαστεί το τμήμα επιμέλειας και συλλογής, να συνεργαστεί το τμήμα εκδηλώσεων, να συνεργαστεί το τμήμα δημοσίων σχέσεων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η συλλογή επίσης πρέπει να δούμε αν μπορούμε από τη δικιά μας συλλογή να προσθέσουμε στα έργα τα οποία μας έρχονται, να την κάνουμε πιο πλούσια την έκθεση και να αναδείξουμε και τη δικιά μας την συλλογή περισσότερο. Επίσης έχουμε μια βιβλιοθήκη η οποία πραγματικά έχει πάρα πολλά λύματα και επίσης έχουμε και το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στην υποστήριξη της κάθε έκθεσης, γιατί σκεφτείτε ότι για κάθε έκθεση υπάρχει ένας κατάλογος συνοδευτικός, άλλες φορές πιο αναλυτικός, άλλες φορές πιο σύντομος και φυσικά εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε μία από τις εκθέσεις, για πολλά διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ, για παιδικά, ενηλίκων, ειδικών ομάδων, ξενόγλωσσα, οικογενειακά προγράμματα. Οπότε σκεφτείτε ότι κάθε εξάμεινο εμείς μπορεί να είχαμε και 4 εκθέσεις. Δεν παίρναμε ανάσα τα τελευταία χρόνια και πραγματικά υπήρχε μεγάλη διαφορά σε αυτό που ζήσαμε το 20 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
Μπορώ να σας πω ότι θα λέγαμε είναι κάπως η καρδιά του μουσείου, γιατί ειδικά τα παιδιά μας δίνουν τρομερή ενέργεια. Και δεν μιλάω μόνο για ανήλικα, μιλάω και για φοιτητές, μιλάω και για groups τα οποία έρχονται να κάνουν ένα βιωματικό πρόγραμμα, μια βιωματική δράση, κάτι το οποίο να ζητήσουν εκείνοι από εμάς και να το προσαρμόσουμε στις δικές του ανάγκες. Και εδώ θέλω να σας πω ότι καλό θα ήταν να αποδεσμευτούμε λιγάκι από την έννοια του μουσείου που είχαμε στα σχολικά μας χρόνια, που χάναμε ιστορία, χάναμε φυσική και χαιρόμασταν επειδή το πρώτο δίωρο θα πηγαίναμε μια βόλτα κάπου και θα ακούγαμε έναν ξεναγώνα μιλάει 2 ώρες. Εμείς θα χαζεύαμε λιγάκι και θα βγάζαμε και 2 φωτογραφίες και θα φεύγαμε. Θέλουμε ο επισκέπτης να γίνει κομμάτι του μουσείου. Δεν θέλουμε να είναι απλά περαστικός. Θέλουμε να μπορέσει να συνδεθεί η επίσκεψή του με κάτι δικό του. Να περνάτε από μπροστά, όπως σας είπα και πριν, και να θυμηθείτε κάτι για μας ή να θέλετε να ξαναμπείτε. Οπότε αυτό που θέλουμε να γίνουμε και προσπαθούμε είναι ανοιχτό μουσείο. Ανοιχτό μουσείο το οποίο να ενισχύει τη συμμετοχικότητα, να ενισχύει τη βιωματική εμπειρία, να κάνετε κάτι σε εμάς, μην έρχεστε απλά και ακούτε, να γίνετε δρόντες. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με την κοινωνία, με την κοινότητά μας. Είχαμε προγράμματα τα οποία θα μας φέραν στην πόλη περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε το 20. Ελπίζουμε φέτος ή και του χρόνου, δεν χανόμαστε. Θέλουμε να καινοτομούμε, θέλουμε να έχουμε νέες συνεργασίες με νέους καλλιτέχνες, με νέους φορείς, συνέχεια να μην καθόμαστε. Και φυσικά θέλουμε να ενισχύσουμε και τη μνήμη. Θέλουμε να μείνουμε και στη μνήμη σας, αλλά να την ενισχύσουμε κιόλας. Να θυμάστε το μουσείο, να θυμηθείτε όταν περνάτε από εμάς κάτι που σας άρεσε και να θέλετε να ξαναμπείτε. Να μην βαριέστε να είστε μέσα εκεί. Συνεχίζω με κάποια νούμερα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Σας ανέφερα πριν ότι έχουμε ένα αρχείο ιστορίας και τέχνης. Αυτό το αρχείο αποτελείται κυρίως από μία συλλογή αρχαιακού υλικού του Τόνι Σπιτέρη, ενός κριτικού τέχνης πολύ γνωστού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας άφησε όλο το αρχείο του μετά το θάνατό του. Η βιβλιοθήκη μας δηλαδή στηρίζεται και σε αυτό το αρχείο. Εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε 8.300 τεκμήρια, να έχουμε 77 εγγραφές στη βάση μας, να έχουμε 27.500 εγγραφές προσβάσιμες σε εσάς και συνεχίζουμε. Προς το παρόν έχουμε ψηφιοποιημένα 1.400 και παραπάνω έργα, τα οποία μπορείτε να μπείτε στο αρχείο, να κάνετε μια μικρή εγγραφή και να δείτε τι υπάρχει, να ψάξετε τι σας αρέσει. Μπορείτε να ερευνήσετε στη βιβλιοθήκη μας για κάποιο project σας, να πάρετε έμπνευση από εμάς, να μας ρωτήσετε, να στείλετε ένα mail στη βιβλιοθηκονόμο μας, κάποιον από τις επιμελήτριες, σε μένα, στη γραμματεία και να πείτε είδα αυτό, μπορείτε να μου δώσετε υλικό, μπορείτε να έρθω να το δω. Να κλείσετε ένα ραντεβού και να το πιάσετε με προσοχή, μας δίνουν κιόλας, αλλά μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς, δεν είμαστε απρόσωποι. Για εσάς γίνεται, στην ουσία για το κοινό γίνεται αυτή η τεκμηρίωση και αυτή η καταγραφή. Το 2020 είχαμε πάνω από 23.000 επισκέπτες και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν αν δεν είχαμε κλείσει. Συνολικά διοργανώνουμε και εκδηλώσεις. Μπορεί να είναι δικές μας εκδηλώσεις, μπορεί να είναι συνεργασία με κάποιο θέατρο, με κάποιο εξωτερικό φορέα. Είχαμε 17, 11 εργαστήρια για παιδιά, 7 εργαστήρια για ενήλικες και κρατήστε το αυτό γιατί υπάρχει και μια μικρή προσφορά που θα ακολουθήσει στο τέλος για όσους επιθυμείτε. Θα σας δώσουμε ένα μικρό βάουτσερ. Υπήρχαν πάνω από 115 άνθρωποι στα εργαστήρια των ενηλίκων, 200 στα εργαστήρια τα παιδικά, πάρα πολλοί μαθητές, σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα, το Family Time, το πρόγραμμα του μουσείου, το οποίο αφορά σε οικογένειες και παιδιά, είχε 24 συναντήσεις και πραγματικά είχαμε προγραμματάρει. Γιατί από το 2019 θέλουμε να ενισχύσουμε και την οικογένεια. Θέλουμε το μουσείο να γίνει ένας χώρος που περνάνε οι γονείς με τα παιδιά τους, ποιοτικό χρόνο, παίζουν μαζί για να το θυμούνται. Αυτό που σας είπα και πριν, να μείνει στη μνήμη. Τέλος, σας ανέφερα και στην αρχή ότι υπάρχει πάντα το κομμάτι της έρευνας σε εμάς και μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνδεδεμένοι και με το Πανεπιστήμιο, οπότε δεν μπορούσε να λείπει. Πάντα έχουμε μια έννοια, να δούμε πώς μπορούμε να γίνει πιο θελκτική εμπειρία ενός επισκέπτη, ενός παιδιού, μιας οικογένειας στο μουσιακό χώρο. Πώς να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον σας ενεργό, πώς να σας τραβήξουμε περισσότερο, να παρατηρήσουμε τι σας αρέσει πιο πολύ, τι
εκθέσεις τραβάει περισσότερο το κοινό και γιατί. Επομένως, μετά από κάθε ξενάγηση προσπαθούμε να πιέσουμε το κοινό να έχει και να συμπληρώσουμε μικρή φόρμα αξιολόγησης και φυσικά μετά στις ερωτήσεις, αν θέλετε, κρατήστε τέτοια να μου απαντήσετε, να μας βοηθήσετε και εμάς λίγο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να γίνουμε καλύτεροι. Τέλος, γιατί με ρωτάνε περισσότεροι πώς παίζετε με τα γλυπτά, γιατί εγώ να έρθω να δω ένα γλυπτό το οποίο μπορεί να μην το καταλάβω, τι γίνεται τέλος πάντων. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μιλάμε συγκεκριμένα. Αριστερά βλέπετε μία σκιά. Αυτή η σκιά είναι το έργο τέχνης. Μπροστά από τη σκιά αυτή υπάρχει μία μικρή σύνθεση. Αυτό το γλυπτό, αυτό installation, όπως το ονομάζουμε, μία εγκατάσταση, είναι του Τριαντάφυλλου Βαΐτσι και δημιουργήθηκε το 2019. Ένα σύγχρονό μας γλυπτό. Εγκατάσταση, συγγνώμη. Αυτό το γλυπτό, η εγκατάσταση, μου κόλλησε με το γλυπτό τώρα, αυτή η εγκατάσταση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης του Σεφέρι, όπου συνδυάζαμε ποιήση και τέχνη. Στην ουσία φέραμε εκθέματα και καλέσαμε καλλιτέχνες να δημιουργήσουν με βάση τα ποίηματα του Σεφέρι. Άντληθαν έμπνευση από εκεί. Αυτό λοιπόν το γλυπτό εμείς το χρησιμοποιήσαμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών, οικογενειών και ενηλίκων με διαφορετικούς τρόπους. Σας διάλεξα ένα παράδειγμα από τα δικά μου τα λιμέρια των παιδιών, το οποίο προσαρμόζονται και σε ενήλικες πάρα πολύ άνετα. Αφού διαβάσαμε το ποίημα στο οποίο αναφέρεται το έργο, το οποίο ονομάζεται «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου», ένα ποίημα του 1939, εξηγήσαμε πώς λειτουργεί η σκιά. Στην ουσία, κάναμε ένα μικρό μάθημα φυσικής στα παιδιά. Φυσικής, όπου εξηγήσαμε τα μεγέθη της σκιάς, το φως που πέφτει πάνω στο αντικείμενο και πώς ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι και μηχανικός, έφτιαξε αυτό το γλυπτό, το μέτρησε, το κατασκεύασε σε προγράμματα στον υπολογιστή, ώστε τα μεγέθη της σύνθεσής του να μας δίνουν ακριβώς αυτή την εικόνα. Αφού περιγράψαμε λοιπόν το πώς έγινε η διαδικασία, πώς κάναμε δηλαδή ένα μάθημα φυσικής στο μουσείο, έπειτα καλέσαμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που έχουν ξεμείνει από τα προηγούμενα εργαστήριά μας, καθώς ο Βαΐτσις, ο καλλιτέχνης, χρησιμοποιεί μόνο παλιά βιομηχανικά υλικά. Η κατασκευή λοιπόν είναι φτιαγμένη του Βαΐτσι από παλιά πλυντήρια, παλιές τηλεοράσεις, παλιούς υπολογιστές, κομμάτια από αυτοκίνητα. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν τις έννοιες του trash art, art επόβερα, να χρησιμοποιήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και να συνδυάσουν στην ουσία διαθεματικά πολλές επιστήμες. Και φυσικά στο τέλος φτιάξαμε και το δικό τους γλυπτό από παλιά υλικά, το οποίο το φωτίσαμε μετά και φτιάξαμε ιστορίες. Κάτι αντίστοιχο κάναμε και με τους ενήλικες. Και αν θέλετε, επειδή τώρα στην ουσία τελειώνει η παρουσίαση, μπορείτε όσοι το επιθυμείτε και θα το συζητήσουμε και μετά στον χρόνο των ερωτήσεων, να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Όσοι επιθυμείτε, μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι. Να παρατηρήσετε αυτό το βίντεο που θα παίξει τώρα και όσο το βλέπετε, να καταγράψετε πολύ γρήγορα 5-6 λέξεις που σας έρχονται απευθείας στο μυαλό. Μην τις σκεφτείτε πολύ, απλά γράψτε τες. Και μετά, όσοι θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, πατάω και μου λέτε πώς πάει το παίξιμο του βίντεο. Παίζει κανονικά. Τέλεια. Ωραία. Δεν έχουμε ήχο. Δεν έχει ήχο. Δεν πειράζει. Μπορώ, αν θέλετε, να το ξαναβάλω άλλη μία και να προσπαθήσω να βάλω και ήχο.
Εντάξει. Τέλεια, το προλάβαμε και με ήχο. Τέλεια. Προχωράω λοιπόν λίγο. Ό,τι γράψετε, γράψετε. Σταματήστε, δεν πειράζει. Έτσι απλά ένα μικρό παιχνίδι για να συνέλθουμε από το πολύ μπλα μπλα. Δίπλα εδώ σας έχω ένα κομμάτι από το ποίημα του Σεφέρη. Μπορείτε, αν θέλετε, να το διαβάσετε. Εγώ να σας πω ότι ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς τώρα το έκαναν και οι σουρεαλιστές τον 19ο αιώνα. Είναι ένα μικρό παιχνίδι με τεχνική, θα λέγαμε, που ονομάζεται αυτόματη γραφή. Απελευθερώνεται, όταν έχετε παραπάνω χρόνο είναι ακόμα καλύτερα, απελευθερώνεται κάπως το ασυνείδητό σας. Γράφετε αυτόματα αυτό που σας έρχεται στο μυαλό. Και το λέω αυτό συνέχεια όταν μιλάω για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και για το ρόλο της τέχνης στην απελευθέρωση της έκφρασης. Γιατί το παρατηρούμε συχνά με τους συναδέρφους, πως μας έρχονται παιδιά, μας έρχονται ενήλικες οι οποίοι είναι σφιγμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, οι οποίοι δεν θέλουν, είναι αρνητικοί. Το συγκεκριμένο κομμάτι, μαζί με κάποια άλλα αποσπάσματα από ποιήση του Γιώργου Σεφέρη, το είχαμε διαβάσει και σε ένα λύκειο που μας επισκέφθηκε και μάλιστα ένα παιδί, ένα αγόρι, ήταν εξαιρετικά αρνητικό. Πρώτη φορά ως ξεναγός έζησα τέτοια αντίδραση. Δεν ήθελε καθόλου. Και του είπαμε απλά, δεν πειράζει, άκου, γράψε ό,τι θες, δεν θα σε ενοχλήσει κανείς, απλά μην φύγεις, δώσ' του μια ευκαιρία. Και το ποίημα που βλέπετε δίπλα, μπορώ να σας το διαβάσω εγώ, μπορείτε και μόνοι σας όπως θέλετε, απλά πείτε, σας το διαβάσω καλύτερα. Ναι, ακούτε. Κάνατε μία διακοπή. Μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία πρόταση. Ναι, βεβαίως. Θέλετε να σας το διαβάσω. Βεβαίως. Στο διαβάζω. Το παιδί, λοιπόν, ακούγοντας αυτές τις φράσεις που του είχαμε πει εμείς, οι οποίες ήταν ασύνδετες μεταξύ τους, ήταν φράσεις από ποίηματα του Σεφέρη, από κάποια κείμενά του, μας έγραψε το εξής ποίημα. Είμαι ένα πουλικύτερο τίποτα, παίρνει φάρμακα για τον ύπνο και βλέπω στον ύπνο μου ότι θαλασσοπνίγομαι σε παγάκια από ρόφημα με φρούτα του δάσους. Πίνω κρασί και μεθώντας πνίγομαι σε λίμνες όπου φτάνει το τρίτο άγαλμα που απεικονίζει την κατσίκα του Μάκη που τη λέγαν Περσεφόνη. Αυτά σκέφτομαι βουλιάζοντας τα βαλτόνερα της λίμνης και βλέπω κόκορες να αυτοκτονούν όπως εγώ επειδή τα φύκια είναι οι ρατσιστές των βούρκων που ερωτεύονται δεντρόβια βατράχια με πολεμόφυρες τυροπιτούλες που τρέφονταν με σίκα και έτσι πνίγομαι κλαίγοντας χωρίς να ξέρω το γιατί. Ξέρω, γελάτε. Το παιδί δεν είχε κάτι, μην νομίζετε. Πραγματικά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό που επιτύχαμε εδώ είναι να απελευθερωθεί χωρίς πίεση η έκφρασή του. Κάθε κομμάτι... Επιτρέπετε να ρωτήσω την ηλικία του παιδιού. 15-16. 15-16, τέλεια. Αν το κάνετε breakdown το ποίημα, εγώ που ξέρω και τις φράσεις τις οποίες είπαμε στα παιδιά, μπορώ να διακρίνω το γιατί τα έγραψε αυτά. Δηλαδή υπήρχε κείμενο που έλεγε για φάρμακα, υπήρχε κείμενο που έλεγε φράση που έλεγε για τίποτα και τη σιωπή, μιλάγε για λίμνη, για αυτοκτονία. Θέλω να πω ότι αυτά που έπιασε σαν λέξεις τα συνέθεσε μόνος του, δεν είναι από το μυαλό του όλο αυτό. Οπότε βλέπετε πώς η τέχνη μπορεί να απελευθερώσει το συνείδητό σας, πώς μπορεί να σας βοηθήσει να εκφραστείτε, ακόμα και αν είστε αρνητικοί προς αυτήν. Και αυτό που λέμε πάντα με τους συναδέρφους είναι να δώσετε και μια ευκαιρία. Οπότε αυτό που λέμε και σε εσάς είναι να δώσετε και μια ευκαιρία και στο τελόγλιο να μας γνωρίσετε. Και εδώ μπροστά θα δείτε και ένα μικρό voucher, το τελόγλιον 2021D από το Delta, από το EcDelta σας, το οποίο μπορείτε να το πείτε όταν ανοίξουν οι εγγραφές μας και μαζί με την επίδειξη της ταυτότητάς σας της φοιτητικής να λάβετε 20% έκπτωση στα εργαστήρια ενηλίκων τα οποία θα ξεκινήσουν στο 2021, μέσα σε αυτή τη χρονιά δηλαδή. Δεν μπορώ ακόμα δυστυχώς να σας πω με βεβαιότητα ότι θα είναι τον άλλο μήνα, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θα κρατήσουμε επαφή φυσικά και θα σας ενημερώσω όταν αρχίσουμε να έχουμε τις εγγραφές μας. Και επίσης πατώντας στο site μας θα βρείτε το newsletter που μπορείτε να εγγραφείτε με το email σας και να λάβετε και εσείς ενημερώσεις για τα προγράμματά μας. Εμείς φυσικά θα είμαστε σε επαφή, οπότε θα ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις των εγγραφών για τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια προς το παρόν αυτά που προσφέρουμε είναι δύο, είναι ελεύθερο σχέδιο.
και ιστορία τέχνης σε δύο τμήματα, αφιερωμένο το πρώτο στον 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα το δεύτερο εργαστήριό μας. Προς το παρόν αυτά, θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε και άλλα με το καλό από Σεπτέμβρη, αλλά δεν μπορώ να σας πω βεβαιότητα δυστυχώς πότε θα γίνουν οι εγγραφές, πότε θα μπορέσουμε να είμαστε ξανά, δηλαδή, εφόπλο μάχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ακούω τις ερωτήσεις σας. Κυρία Μπιντουρέλης, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σπουδαία η παρουσίασή σας και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήσετε τα βάουτσερ του Ιδρύματος. Κυρία Μπιντουρέλη, εξαιρετική παρουσίαση. Να είστε καλά. Το δέμονα της τεχνολογίας, βέβαια, που είναι οι συνδέσεις, είτε είναι οι παρουσιάσεις, είτε τα προγράμματα προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Ωστόσο, νομίζω ότι η παιδιά πήρε μια γεύση από τους χώρους του μουσείου. Ξεναγηθήκαμε έτσι, κάναμε μια ιστορικό χώρο σε μια σπουδαία. Δεν με ακούτε? Μάλλον είναι θέμα σύνδεσης αυτό. Τώρα με ακούτε? Τώρα ναι, αν με ρωτήσατε κάτι πριν, δεν το άκουσα. Λέω ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρουσίαση. Ξαναγηθήκαμε πάρα πολύ ωραία στους χώρους σας και είδαμε από την σπουδαία αυτή έκθεση που διοργανώσατε. Πάρα πολύ ωραία δείγματα. Δεν ξέρω τα παιδιά άμα θέλουν να θέσουν κάποια ερώτηση στην κυρία Μπιντουρέλη σχετικά με το μουσείο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αρχικά να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το μουσείο, έτσι. Βρίσκεται στο κέντρο. Βρίσκεται πάνω από την Πανεπιστημιούπολη. Είναι δίπλα σε όλα πραγματικά και έχει πάρα πολλές εκθέσεις. Είναι ένας τεράστιος χώρος ο οποίος έχει πάρα πολλές δράσεις με πάρα πολύ ενδιαφέρον κλπ. Οπωσδήποτε να τον επισκεφτείτε. Βέβαια, φυσικά όταν ανοίξουμε θα κάνουμε τις επισκέψεις μας και εμείς θα τιμήσουμε το χώρο και τις εκθέσεις σας. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα. Ρωτάει η Χριστίνα αν αυτόν τον καιρό υπάρχει κάποια έκθεση και ποιες είναι επόμενες προγραμματισμένες, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε δηλαδή αυτό το διάστημα, υπάρχει προγραμματισμένο κάτι που έρχεται? Ναι, βεβαίως. Αυτό το διάστημα, μόλις τον προηγούμενο μήνα έφυγε η έκθεση του Νοβέλο Φινότη, τώρα καταφέραμε να τη γυρίσουμε πίσω. Από την επόμενη εβδομάδα θα δείτε ότι έχουμε μικρά εγγένεια από μια καινούρια έκθεση που έχει στηθεί, η οποία είναι μια γλύπτρια της γυναίκας μάλιστα του Σπιτέρη, ο οποίος μας έχει δώσει το αρχαιακό υλικό, αν θυμάστε που σας ανέφερα. Είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη έκθεση, με πολύ χρώμα, πολύ παιχνιδιάρικη. Ενώ στη συνέχεια έχουμε μια μεγάλη έκθεση, δεν μπορώ ακόμα να σας πω βεβαιότητα πότε, για το 2021. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρω κι εγώ κάτι παραπάνω. Πάμε μήνα με το μήνα κι εμείς αυτό το διάστημα. Σωστά, σωστά, όπως όλοι. Σωστά. Εγώ να πω ότι, επειδή έχω επισκεφτεί κιόλας πολλές φορές στον χώρο του μουσείου, ότι ενδείκνεται για πάρα πολλά δρόμενα και για πάρα πολλές δράσεις. Και Βέβαια. Κυρία Μπιντουρέλη, να ξέρετε ότι εμείς θα σας ξαναενοχλήσουμε για διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, είτε για εκθεσούλες, είτε για από επιδείξεις μέχρι συναντήσεις και ξεναγήσεις, τα πάντα. Όποτε θέλετε. Έχουμε πάρα πολλές ωραίες ιδέες. Θα χαρούμε πάρα πολύ και θα χαρώ και πάρα πολύ τα παιδιά να αποφασίσουν να αρχίσουν να επισκέπτονται λίγο περισσότερα τα μουσεία της πόλης και το Τελόγλιο, το οποίο είναι και δίπλα σε όλα, έτσι. Είναι δηλαδή... Είμαστε πολύ βολικά. Είναι στο κέντρο. Ο χώρος ενδείκνεται πάρα πολύ και για τα Σαββατοκύριακα. Πώς λέει ακριβώς γίνεται, ανώνυμος βλέπω, πώς ακριβώς γίνονται τα εργαστήρια ιστορίας τέχνης ενηλίκων που αναφέρατε? Δύο λόγια να πούμε για αυτά. Ναι, βεβαίως. Εμείς ως επιτοπλίστων θέλουμε να γίνεται συζήτηση. Επομένως, είμαστε σε μικρά τμήματα, μέχρι 15 άτομα το πολύ, και πηγαίνουμε γραμμικά. Παίρνουμε τον 19ο αιώνα και τον αναπτύσσουμε ανάλογα με τα ρεύματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί, με παραδείγματα συγκεκριμένων καλλιτεχνών, αναλυτικά ως ό,τι αφορά την εικονολογία του κάθε καλλιτέχνη, αλλά και στο πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη παραγωγή. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να δούμε και το ιστορικό, το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο της δημιουργίας της κάθε περίοδου, γιατί φυσικά δεν μπορεί να νοηθεί τέχνη χωρίς την κοινωνία της. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Βεβαίως. Βεβαίως και να παρατρύνω τα παιδιά να αναπτύξουν έτσι τα ενδιαφέροντά τους, να φύγουν λίγο από το κλασικό τετριμμένο κουτί, το σπουδάζω αυτή την ειδικότητα, γνωρίζω αυτό το αντικείμενο, μελετάω αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεται να είμαστε απαραίτητα να σπουδάζουμε εφαρμοσμένες τέχνες, καλλιτεχνικές σπουδές κλπ. Μπορεί και κάποιος που ενδιαφέρεται να μελετήσει και από επιστήμες υγείας και από παιδαγωγικά, γιατί όχι, να μπει να μελετήσει περαιτέρω από τους ειδικούς για την ιστορία της τέχνης, να κάνει σχέδιο, άμα έχει κάποια κλίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να πω και στα παιδιά που παρακολουθούν ότι για τη σχολή μας είναι ένα πάλι το να δέχονται τα ουσία με όποιον τρόπο, να δέχονται να έρχονται σε επαφή μαζί μας, να γνωρίζουν τα παιδιά μας τα μουσεία, το έργο τους, τη δράση τους. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ιδανικές οι συνθήκες να γίνουν διαζώσεις, να πάμε στο μουσείο, να κάνουμε τις επισκέψεις μας, να έχουμε ξεναγήσεις κτλ. Δυστυχώς δεν γίνεται λόγω της κατάστασης, αλλά αποφασίσαμε και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε αυτή την επαφή πριν ξεκινήσουμε. Οπότε, όταν ανοίξουμε με το καλό, να βάλετε στο μυαλό σας και στο πρόγραμμά σας λίγο το γιατί όχι να επισκεφτώ ένα χώρο στον οποίο ίσως θα μπορέσω να καλλιεργηθώ, θα μπορέσω να μάθω κάποια πράγματα κτλ. Είναι πάρα πολύ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη η εκπαίδευση με το πολιτιστικό κομμάτι και τα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης. Αυτό είναι ο στόχος αυτής της συνάντησης, να γνωρίσουν έτσι και τα παιδιά λίγο πώς λειτουργείτε, λίγο να πάρουν την ιδέα της έκθεσης, γιατί εντάξει, τώρα προφανώς αυτά είναι λίγο πιο περιορισμένα διαδικτυακά, άλλο είναι να είσαι εκεί, να κάνεις την ξενάγηση, να σου μιλήσουν οι ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Πόσο σημαντικό μάλλον είναι να πάρεις και ένα voucher έτσι για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τόσο αυτά τα σημαντικά μαθήματα από ένα τόσο σπουδαίο ίδρυμα. Και επίσης η τέχνη είναι, και είναι γύρω μας, θέλω να πω, την τέχνη τη ζούμε. Ακόμα και το μολύβι με το οποίο γράφεται είναι design. Έχει και αυτό ένα κομμάτι. Βασίζεται στην τέχνη. Η μόδα είναι τέχνη. Είναι τέχνη την οποία τη φοράς. Το make-up ακόμα, άμα δείτε πού ανατρέχουμε για να δούμε τις τάσεις του μακιγιάς, πάμε σε αναγέννηση, πηγαίνουμε σε μπαρόκ, πηγαίνουμε ακόμα και την ιστορία του ενδύματος να τη δείτε. Τα πρώτα τα κούνια ποιοι τα έβαλαν. Θέλω να πω ότι η τέχνη, όσο και να μην φαίνεται, είναι γύρω μας. Τη ζούμε, την αναπνέουμε, την βλέπουμε κάθε μέρα. Διαμορφώνει και την ζωή μας, διαμορφώνει τον ντύσιμό μας, τα αξεσουάρ μας. Οπότε δεν είναι τόσο αποσυνδεδεμένη όσο θέλουμε να πιστεύουμε, όσο μας έχουν δείξει και ίσως στο σχολείο ότι α, πίνακα στον τοίχο, άσπρος τοίχος, μπλα μπλα, τέλος. Είναι λίγο πιο σύνθετο και πιο βιωματικό πλέον η τέχνη. Οπότε, ακόμα και σε εμάς να μην ταιριάξετε, δεν είμαστε τόσο εγωιστές. Βρείτε ένα μουσείο να το αγαπήσετε και να το κάνετε δικό σας. Μπορεί να είναι αρχαιολογικό, δεκτών. Μπορεί να σας αρέσουν τα αρχαία, δεκτών. Μπορεί να θέλετε κάτι πιο μοντέρνο, να θέλετε να πάτε στο εξωτερικό, να δείτε κάτι και να το λατρέψετε εκεί. Απλά κάνετε την τέχνη λίγο πιο φίλη σας. Σωστά. Αυτό το σημαντικό κομμάτι είναι να μπορέσουμε να λίγο να έρθουμε λίγο πιο κοντά στον πολιτισμό και στην κουλτούρα, την τώρα κουλτούρα και πολιτισμό. Εγώ να υπενθυμίσω ειδικά στα παιδιά που είναι στις εφαρμοσμένες τέχνες, έτσι, στα performing arts κλπ. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε πρέπει να καταγράφεται. Καλλιτεχνικά μιλώντας, ότι προσπαθώ να ενθαρρύνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Το έχω πει και με όσα παιδιά μιλάω, ειδικά για τις εργασίες που πρέπει να κάνετε, για το εξάμεινο κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε, να δημιουργείτε, να εμπνέεστε και να δημιουργείτε από αυτό που ζείτε κάθε φορά. Τώρα είναι αυτή η περίοδος της καραντίνας, είναι αυτή η περίοδος με τον κορονοϊό, είναι αυτή η δυσάρεστη φάση, πριν ήταν η οικονομική κρίση κλπ. Κάθε χρονιά, κάθε περίοδος είναι σημαντική. Και το έργο σας είναι σπουδαίο. Δεν είναι απλά αποφάσισα να κάνω μια γραμματοσειρά. Δεν είναι απλά αποφάσισα να κάνω ένα κομμάτι, να κάνω μια μουσική παραγωγή. Δεν αποφάσισα απλά να σχεδιάσω. Καταγράφεις ακριβώς αυτό που συμβαίνει με το ύφος σου, φιλτραρισμένο μέσα από τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει. Είναι απαραίτητη αυτή η καταγραφή. Είστε σύγχρονοι καλλιτέχνες. Θα πρέπει να το εφαρμόσετε στο χορό σας, στην υποκριτική σας, στο τραγούδι σας, στη μουσική σας, οπουδήποτε. Και όσοι δεν ασχολείστε, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ευνοϊκό και πάρα πολύ σημαντικό, βοηθάει πάρα πολύ τον ψυχισμό και τον εσωτερικό μας κόσμο, το να ασχοληθούμε με την τέχνη. Δηλαδή και ως παρατηρητές, δηλαδή, ως μελετητές της τέχνης,
είναι πάρα πολύ λυτρωτικό να έρθουμε σε επαφή. Αυτός είναι και ο στόχος φυσικά αυτής, αυτών των συναντήσεων, οι οποίες θα γίνονται εβδομαδιαία από εδώ και πέρα, παιδιά. Να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε και από ένα έτσι μεγάλο ίδρυμα το οποίο θα μας μιλήσει για το έργο του κτλ. Όπως κάναμε σήμερα πάρα πολύ ωραία την ξενάγησή μας. Κυρία Μπουντουρέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία και για την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να σας γνωρίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Εδώ πέρα βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Παρότι είμαι στον κλάδο της μαγειρικής, ήταν μια ωραία παρουσίαση και ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Φυσικά πολύ. Και η μαγειρική. Έτσι και έχει και το καλλιτεχνικό της κομμάτι και όλες οι ειδικότητες. Πολύτιμη παρουσίαση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία παρουσίαση. Να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμένης επίσκεψης από μικρό γκρουπ λειτουργικών παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και από μια ομάδα παιδιών με σύνδρομο Down. Αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο προγραμματισμένων συναντήσεων. Ναι, βεβαίως. Μόλις με το καλό ανοίξουμε, πάντα υπάρχουν τέτοια προγράμματα, τα οποία τα διαμορφώνουμε. Υπάρχουν κάποια ήδη προγραμματισμένα, αλλά επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε γκρουπ έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, προτιμούμε να μιλάμε με τον εκπαιδευτικό τους, με τον συνοδό τους, για να δούμε τι απαιτήσεις συγκεκριμένα υπάρχουν, ώστε να προσαρμοστούμε κι εμείς. Δεν είναι fix δηλαδή. Γίνεται κατόπιν συνεννόησης το πρόγραμμα πιο συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ωραία. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπουντρέλη για τη σημερινή παρουσία. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας δω και από κοντά. Σήμερα. Και εμείς ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά, να σας γνωρίσουμε στο χώρο σας, να έρθετε κι εσείς σε εμάς, να έρθετε και εμείς στις επισκέψεις μας. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά. Αγαπητοί συμμετέχοντες, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το σημερινό. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε για το voucher, έτσι, τον κωδικό που δηλώσαμε σήμερα, που γράψαμε σήμερα. Θα σας σταλούμε βεβαίως στις συμμετοχές παρακολούθησης. Καλό απόγευμα σε όλους και να έχετε όλοι μια δημιουργική, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.